Η δύναμη της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι άνθρωποι της, βρέθηκαν την 3η 27 Σεπτεμβρίου στον κόλπο της Γλυφάδας για τη σημαντικότερη βραδιά της χρονιάς, τη βραδιά βραβεύσεων για τα παραγωγικά αποτελέσματα. Του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύρος Κωνσταντάς, τόνισε ότι η εταιρεία διατήρησε και αύξησε την κερδοφορία της τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια, βεβαιώνοντας πως το μέλλον προμηνύεται ευίωνο. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, κ. Αντώνης Χριστίδης, έδειξε αποφασισμένος να υπηρετήσει και να υποστηρίξει με κάθε τρόπο το δίκτυο πωλήσεων και τους ανθρώπους της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το μήνυμά μου προσωπικά δεν μπορεί να είναι κανένα άλλο, βλέποντας την ενέργεια σήμερα εδώ και τον ενθουσιασμό. Μόνο θετικά, έτσι. Το μέλλον είναι λαμπρό. Με αυτούς τους ανθρώπους νομίζω δεν υπάρχει να φοβόμαστε τίποτα, δεν έχουμε κάτι. Η υποχρέωση δικιά μας το να κάνουμε να τους υποστηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε ώστε να φέρουν αυτά που μπορούν να φέρουν είναι ακόμα ισχυρότερη. Και νομίζω σήμερα βραδιά ήταν μια μεγάλη επιτυχία που επιβεβαίωσε αυτά που ήδη γνωρίζαμε, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι ό,τι έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στην εταιρεία, που σίγουρα διατηρήσαμε την ηγετική θέση και την ενδυναμώσαμε, είναι ισχυρή παρακαταθήκη για τον νέο μέτοχο να χτίσει πάνω σε αυτό. Ήμασταν σίγουρα επηρεασμένοι από τη διαδικασία πώλησης, δεν γίνανε οι επενδύσεις που έπρεπε και παρόλα αυτά η Εθνική στάθηκε όρθια. Φανταστείτε τώρα που μπορεί να φτάσει. Είμαι, όπως είπα, αισιόδοξος και βλέπω το ποτήρι γεμάτο για τη χώρα, για την αγορά μας και σίγουρα για την Εθνική Ασφαλιστική. Ιστορικό παρελθόν, δυναμικό μέλλον, Εθνική Ασφαλιστική και πάλι, Εθνική Ασφαλιστική πάντα. Οι καλύτεροι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι του δικτύου, οι άνθρωποι που έχουν κάνει αυτή την εταιρεία ιστορική και αυτοί που της δίνουν τη δύναμη να συνεχίσει κάτω από νέα διοίκηση, μάλλον με την ίδια διοίκηση και κάτω από νέο μέτοχο. Η δύναμη της Εθνικής Ασφαλιστικής σήμερα είναι όλοι εδώ μαζεμένοι. Αυτή η δύναμη θα μας πάει και την επόμενη μέρα. Αυτή η δύναμη, η εγκύτρια δύναμη, ότι η Εθνική Ασφαλιστική θα συνεχίσει να είναι ηγέτιδα δύναμη στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς με νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και με τους ίδιους ανθρώπους. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη μέρα για το εταιρικό δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μετά από 2 χρόνια απουσίας από τέτοιες συγκεντρώσεις, καταφέραμε λοιπόν σήμερα να είμαστε όλοι πάλι εδώ, πάνω από 1000 άτομα, να επιβραβεύσουμε και να τιμήσουμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους ανθρώπους που ήταν πρωταγωνιστές για το 2021. Μια χρονιά δύσκολη, με όλες αυτές τις συνθήκες που περάσαμε όλα, με πολέμους, με την πανδημία να είναι ακόμα δίπλα μας και μπροστά μας. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι μαχητές ζωής που λέω εγώ, καταφέρανε να κάνουν υπέρβαση παραγωγικών αποτελεσμάτων. Και αυτό λοιπόν τιμούμε σήμερα, την υπέρβαση αυτών των αποτελεσμάτων. Μια χρονιά λοιπόν που είπα ότι ήταν πολύ δύσκολη, αλλά σήμερα λοιπόν είναι μέρα χαράς, μέρα γιορτής. Η επόμενη μέρα, όπως σωστά είπατε, μας βρίσκει πιο δυνατούς και ειδικά μετά την αλλαγή μετόχου, πραγματικά νιώθουμε πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο ισχυροί για να κάνουμε αυτή την κερδοφόρα ανάπτυξη που χρειάζεται και η Εθνική Ασφαλιστική αλλά και η ελληνική ασφαλιστική αγορά. Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ περήφανος για αυτό το δίκτυο. Έχουμε το καλύτερο, το πιο ισχυρό δίκτυο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και ο στόχος του 1 δις που είναι στα επόμενα χρόνια σε γεγραμμένα ασφάλιστρα θα επιτευχθεί. Συγχαρητήρια σε όλους, καλή επιτυχία στο συνεδριό μας. Πράγματα έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ θετικά. Ήδη έχουμε οργανωθεί, έχουμε δημιουργήσει πρώτες μας συναντήσεις και ανταλλάξαμε απόψεις. Αλλάζουμε τον κανονισμό πωλήσεων, προχωράμε με νέα προϊόντα και τα πράγματα βαίνουν πάρα πολύ καλώς ή έτσι τουλάχιστον δείχνουν αρχικά, για να μην είμαι υπεραισιόδοξος για το δίκτυο. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι την τιμώ επάξια, με την έννοια ότι κατά την περίοδο της πανδημίας, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη πια και στη Θεσσαλία που ήταν η ανάπτυξή μας, αλλά ήδη έχουμε κατέβει στο Λαύριο, στο Περιστέρι, στα Χανιά και νομίζω ότι έχουμε μια πανελλαδική διεύθυνση η οποία έχει πολύ υψηλά στάνταρ ποιοτικά. Έχουμε γίνει digital μέσω κοροναϊού, δηλαδή πλέον ό,τι και να ξανασυμβεί δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί η επικοινωνία μας και νομίζω ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πιο ψηλά
μετά την κρίση. Αυτό μόνο αισθήματα αισιοδοξίας δημιουργεί και τίποτα άλλο. Τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα σημαντική θέση, γιατί όταν μια εταιρεία είναι αυτάρκης και έρχεται ένα μεγάλο φαντ και συνεισφέρει κεφάλαια, μπαίνουν μέσα λεφτά, δεν έρχεται για κανένα λόγο να παραμείνει το πλαίσιο ίδιο. Το πλαίσιο, από όσο βλέπω και γνωρίζω, τίνει και θα τίνει στον πενταπλασιασμό της εταιρείας. Η Εθνική μεγάλωσε 3 γενιές ανθρώπων μέσα στα χρόνια που λειτουργεί και βαδίζει ολοταχώς και για την 4η και για την 5η. Εύχομαι το επάγγελμα αυτό και ο χώρος ο δικός μας, ένα, να μεγαλουργήσει και δύο, να πάρει πολύ περισσότερο κόσμο από τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Καταρχήν η Εθνική μια εταιρεία με μεγάλη ιστορία, είναι πάντα ένας χώρος στο γκολφ που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, μαζεύει ένα σύνολο διαμεσολαβητών από όλη την Ελλάδα και ασφαλώς η μεγάλη χαρά και τιμή για κάθε ασφαλιστή είναι η βράβευσή του, γιατί είναι το αποτέλεσμα των κόπων του, της δουλειάς του, και νομίζω ότι πραγματικά ο καθένας από εμάς, και εγώ που ξεκίνησα από μια ασφαλιστική εταιρεία, θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί μια υπέρτατη τιμή. Η Εθνική ήταν και παραμένει μια εταιρεία που παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ασφαλιστική αγορά. Η άποψή μου είναι πλέον τώρα και στη νέα ιδιοκτησία της, μπορεί να δώσει πάρα πολλά. Πιστεύω πραγματικά ότι ο εξυγχρονισμός της θα βοηθήσει όχι μόνο την ίδια, αλλά και το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Χαίρομαι που είμαι απόψε εδώ στην Εθνική, η οποία έχει πολύ δυνατές ρίζες και φυσικά θα έχει πάρα πολύ ωραίους και γλυκείς καρπούς ασφάλισης.